Για τα παξιμαδάκια με γλυκάνισον και αμύγδαλα θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια αμύγδαλα ομά, 200 γραμμάρια ελαιόλαδο, 230 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ξύσμα από ένα μεγάλο πορτοκάλι, 4 μεγάλα αυγά, 1 κουταλάκι βανίλια, 600 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, 30 γραμμάρια baking powder, 10 γραμμάρια γλυκάνισο, μισό κουταλάκι αλάτι και για την επικάλυψη θέλουμε 100 γραμμάρια σουσάμι και 6 γραμμάρια γλυκάνισο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να βγάλουμε τους κεφτέδες. Να δω, βέβαια είναι φανταστική. Σε ένα λεπτό θα βγάλουμε και τους κεφτέδες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη συνταγή είχε φέρει, έφτιαξε την η Χρύς Ολέφου στις χρυσές συνταγές πέρσι. Και μόλις μου την έφερε, είπε μου, τούτη μου την έδωσε η κυρία Τάδε, δεν θυμούμαι πια. Είναι μια πολλά ωραία συνταγή για παξιμαδάκια με γλυκάνισο. Όντως, μόλις τα έκαμε, λέω πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά φράτα, πώς τα κάνει, εξήγησε μου πώς τα κάνει. Που και αμέσως εκεί εγώ άρχισα τους πειραματισμούς. Είπα της καλά, λέω της, ανεβάλες λίγο ξύσμα από πορτοκάλι μέσα. Όχι, λέω, λέω, εγώ βάλω βανίλια. Καλά, λέω της, ανεβάλες λίγο αμύγδαλο. Όχι, λέω, εγώ βάλω μόνο αλεύρι. Οπότε αποφάσισα ότι πρέπει να πειραματιστώ. Και έφτιαξα, έφτασα στη δική μου συνταγή με τα παξιμαδάκια με γλυκάνισον, τα οποία σας υπόσχομαι ότι θα τα λατρέψετε όσον τα λάτρεψε ο Χρήστος μου ζαμε. Λοιπόν, αρχίζω, βάλω στο μίξερ. Στο μίξερ μου θέλω να βάλετε τούτο το εργαλείο ή αν θέλετε να το κάνετε τούτη διαδικασία με ένα ξύλινο κουτάλι, μπορείτε να το κάνετε με ένα ξύλινο κουτάλι, απλά το μίξερ είναι τόσο εύκολο. Και θα βάλω μέσα τη ζάχαρη. Χτυπήσουμε έτσι λίγο ώρα να αναμειχθεί η ζάχαρη μαζί με το ελαιόλαδο. Τίποτε το ιδιαίτερο, με φανταστείτε ότι να κάνουμε πολλά πράγματα. Και θα βάλω και ένα κουταλάκι απόσταγμα βανίλιας. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε φακελάκι βανίλιας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνέχεια είναι να βάλουμε τα αυγά. Θα βάλω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι, γιατί είδα πάρα πολλά ωραία να ρωμάνε το πορτοκάλι σου με τα μπισκοτάκια και πάει πάρα πολλά ωραία με το γλυκάνι σου. Ακόμα δεν είμαστε στην καλά εποχή του πορτοκαλιού, αλλά μπορείτε να βρείτε τούτα τα πορτοκάλια τα οποία συνήθως βρίσκουμε για χυμό στις φρουταρίες, τα οποία είναι πάρα πολλά ωραία, θέλετε απλώς το ξύσμα του. Το χυμός είναι γλυκός, είναι κακός, απλώς εντάξει, η εποχή του πορτοκαλιού. Τα πορτοκάλια είναι πιο καλά. Επίσης, καμιά φορά να σας πω ότι όταν θέλω πολλά έντονη γεύση πορτοκαλιού μες τα μπισκότα μου, και όταν που κάνω, αντί να βγάλω το ξύσμα, να σας το δείξω βέβαια σε άλλη εκπομπή το πράγμα, ξεφλουδίζω το πορτοκάλι μου, φροντίζοντας να μην πιάσω το λευκό μέρος του πορτοκαλιού, μόνο το ξύσμα, το εξωτερικό τέλος πάντων μέρος. Και βάλω το σε ένα μπλεντεράκι μαζί με τη ζάχαρη. Η ζάχαρη γίνεται πορτοκαλιά, το πορτοκάλι βγάλει τα έλαια του και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έβαλα το ξύσμα πορτοκαλιού μέσα. Τώρα θα βάλω μέσα το αλεύρι. Πριν να βάλω μέσα το αλεύρι, θα βάλω τον baking powder. Θα βάλουμε μισό κουταλάκι αλάτι, γιατί θέλουμε μισό κουταλάκι αλάτι. Μουσική
Και το αλάτι δεν το βάζω μες στο αλεύρι, γιατί είπα σας και άλλες φορές ότι μερικές φορές νιώθω το άμα είναι μαζί με το αλεύρι, ενώ άμα το βάλεις μέσα στο υγρό κομμάτι, διαλύεται. Λοιπόν. Κάμνω με ένα ανακάτεμα έτσι για να ανακατευτεί και θα βάλω το γλυκάνισο. Έχει κόσμο ο οποίος κάνει τα μπισκοτάκια με τσάι του γλυκάνισου, δηλαδή βράζεις το γλυκάνισο και κάνεις ένα τσάι, η Χρύσα δεν κάνω λάθος έτσι το είχε κάνει τότε, αλλά εγώ βρίσκω ότι τα μπισκοτάκια τότε δεν χρειάζονται επιπλέον, έτσι όπως τα έκαμε εγώ βέβαια, δεν χρειάζονται επιπλέον υγρό στοιχείο, οπότε δεν βάζω μέσα. Ωραία, μετά να πιάσω έτσι όπως είναι το αλεύρι μου και θα το βάλω. Δεν χρειάζεται να το κάνετε σταδιακά τον το πράγμα. Μόλις ανακατευτεί τα αμύγδαλα τα έχω καβουρδίσει στο φούρνο στους 175 βαθμούς στον αέρα για 8 λεπτά. 175-180, 8 λεπτά και μετά άλεσα τα έτσι χοντρά όμως. Γιατί θέλω να νιώθω το αμύγδαλο μέσα στο μπισκότο. Τέλος. Θέλω να σας το δείξω τον το πράγμα. Τούτο είναι ένα ζυμάρι πάρα πολλά κολλώδες. Έτσι πρέπει να είναι. Μην βάλετε περισσότερο αλεύρι, απλά και μόνο για να το κάνετε πιο σφιχτό. Έτσι πρέπει να είναι, για να θέλετε να σας βγουν αφράτα και ωραία τα μπισκότα. Η διαδικασία να τα κάνετε είναι πάρα πολλά απλή, πάρα πολλά εύκολη. Για να μπορέσουμε να χειριστούμε τούτο το ζυμάρι τώρα που είναι τόσο βρεμένο, να πρέπει να αλευρώσουμε τον πάγκο μας. Να αλευρώσετε τα χέρια σας όσο χρειαστεί ή να πιάσετε μια σπάτουλα για να μπορούμε να βάλουμε το ζυμάρι μας στον πάγκο. Και είπαμε, μην μπείτε στον πειρασμό να κάνετε τον τη ζύμη πιο σφιχτή. Αν την κάνετε πιο σφιχτή, δεν είναι ότι χάθηκε ο κόσμος, απλά δεν θα βγουν τόσο ωραία και αφράτα τα απαξιμαδάκια. Έκανα και λίγους μίσους τώρα. Ένα ζυμάρι αρκετά βρεμένο, το οποίο θα χωρίσουμε σε 4 μέρη. Και παρά το OCD, τούτο δεν χρειάζεται να το χωρίσετε με την ακρίβεια. Δεν πειράζει αν είναι διαφορετικό το κάθε κομμάτι. Το κάθε κομμάτι τώρα να το κάνουμε ένα έτσι ρολό. Το ρολό είναι έτσι ένα κορμό. Πρόχειρα, όχι πολύ. Ωραία. Και μετά τούτον είναι σουσάμι, το οποίο δεν είναι καβουρδισμένο και το έχω αναμίξει με γλυκάνισο. Και βάλω έτσι λίγο εδώ, ναι. Ή σε ένα δίσκο ή σε έναν ταψί, αν θέλετε. Και βάλω το ρολό μου μέσα. Να πιάσει παντού, σουσάμι και γλυκάνισο. Κάμετε τόσο πιο συμμετρικό μπορείτε. Μην ανησυχείτε αν δεν είναι ακριβώς συμμετρικό, γιατί είμαι στο φούρνο όταν είναι να μπει λόγω του baking powder, είναι να φουσκώσει και να κάνει έτσι στρογγυλό σχήμα, που μόνο του. Okay.
Και μετά θα το βάλω σε έναν ταψί, αν θέλετε να σας δείξω πώς γίνεται το ένα και μετά να κάνω το άλλο. Που έβαλα αντικολλητικό χαρτί. Είπαμε, τούτη ζύμη είναι πάρα πολλά μαλακιά. Okay. Και νομίζω να το δείξουμε τούτο πριν να προχωρήσω με τα άλλα. Μετά θα πιάσετε ένα μαχαιράκι, κοφτερό μαχαιράκι να θέλετε. Και θα κόψετε περίπου 1,5-2 εκατοστά, αλλά όχι μέχρι κάτω. Ακόμα το κορμός που δημιουργήσετε τέλος πάντων πρέπει να είναι ενωμένος. Okay. Και μετά τούτο θα το βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς, στους 180, ναι. Στους 180 βαθμούς ή στους 175 αν θέλετε, έτσι όπως είναι, θα μπει 25 λεπτά. Να το μεταφέρω στο φούρνο πριν προχωρήσω για να ψήνεται τούτο. Είπαμε 175 βαθμούς, 25 λεπτά. Και μετά να το κόψουμε μέχρι κάτω, να γυρίσουμε τα μπισκοτάκια και θα το ψήσουμε άλλα 20-25 λεπτά στους 150 ή 160 βαθμούς ανάλογα με το φούρνο σας, μέχρι να γίνουν ωραία, τέλεια παξιμαδάκια. Λοιπόν, μετά από 25 λεπτά που ήταν στο φούρνο, είπαμε στους 175 με 180 βαθμούς. Θα βγάλουμε το μπισκότο μας από το φούρνο, θα πιάσουμε το μαχαιράκι μας και θα το κόψουμε μέχρι κάτω. Ακόμα είναι μαλακό το μπισκότο, οπότε να κόφεται πάρα πολλά εύκολα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μετά θα πιάσετε τούτα τα μπισκοτάκια να τα γυρίσετε 90 μοίρες με την κομμένη επιφάνεια προς τα πάνω. Τούτο που είναι έτσι δεν το κάνω τίποτε, απλώς ακουμπώ το μια μεριά και μετά τούτα γυρίζω τα έτσι. Ακόμα τα παξιμαδάκια είναι μαλακά από μέσα, δηλαδή είναι όπως το μπισκότο το μαλακό. Έτσι να τα γυρίσουμε έτσι. Το χαμηλώνουμε το φούρνο στους 160 ή 150, δεν τα θέλετε. Εμένα τούτο είναι στους 160, βλέπετε το που είναι έτσι πιο ξαθό. Αν το θέλετε πιο ανοιχτό χρώμα, τότε πρέπει να το βάλετε στους 150. Θέλουν ακόμα 20 με 25 λεπτά και θα γίνουν τα ωραιότερα, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, τούτο πάει πίσω στο φούρνο, ακόμα 20 με 25 λεπτά, αφού χαμηλώσω τη θερμοκρασία. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω.